Θα αρχίσουμε με την αμαρτία. Η αμαρτία χριστιανικά περιγράφεται ως συγκεκριμένη πράξη της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου. Χαρακτηρίζεται ως διαστροφή του νου και της βουλήσεως. Ετυμολογικά, αμαρτία σημαίνει αποτυχία στην προσπάθεια προς επιτυχία ορισμένου σκοπού. Η αμαρτία γενικά πάνω στον άνθρωπο είναι μια αρνητική δύναμη, μια τυραννία στο βάθος. Συνδέεται με τη θέληση και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Κατά βάση είναι ανταρσία κατά του Θεού. Και ως εκ τούτου ασυνέπεια και πλάνει και φέρει μαζί της την ενοχή και τον έλεγχο της συνειδήσεως που κοινώς σφάζει. Αμαρτάνει δε ο άνθρωπος εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Πολύς ο λόγος για το εν διανία, αλλά όχι εδώ, ποιητής αναφέρει. Και τα πλατιά του λογισμού είναι σαν τα βαθιά της πράξης. Για το μαστίγωμα αυτό, ο Απόστολος Παύλος τονίζει θλίψεις και στεναχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Προς Ρωμαίους Β, 9. Μερικές γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας το πώς χαρακτηρίζουν την ασθένεια της αμαρτίας. Ού παρά Θεού, ουδέν το Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονεν, ούτε ουσία της εστί, τονίζει ο Μέγας Αθανάσιος. Αρχή και ρίζα της αμαρτίας το καθημήν και το αυτεξούσιον, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ημένα αρετή κατά φύσιν εστί, η δε κακία παραφύσιν καθάπερ νόσος και υγεία, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος και προσθέτει. Εάν δε δύσκολον η αρετή, εννόησαν ότι δυσκολότερον η κακία, ότι και η αμαρτία κόπον έχει και φορτίον βαρύ και δυσβάσταχον. Ο δε Γρηγόριος ο Θεολόγος για την ανθρώπινη αυτή ενέργεια λέγει: «Θάνατος η αμαρτία ψυχής γάρο όλεθος», και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Η κακία ουδέν έτερον εστί ή μη αναχώρησης του αγαθού, ως περ το σκότος του φωτός εστίν αναχώρησης». Συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει εν τη φύση αυτού το αμαρτάνιν, αλλά εν τη προαιρέση. Επομένως, έκαστος εξ οικίας προαιρέσεως, καλός ή κακός γίνεται. Κατ' επέκτασιν η αμαρτία θεωρείται ως ψυχικός ρήπος, ως μολυσμός σαρκός και πνεύματος, ως νόσος. Εξασθενίζει τη θέληση, σκοτίζει το νου. Έτσι με την ανοχή μας πάσχομαι από την φοβερότερη ασθένεια την αμαρτία, οπότε υπάρχει στέρησης του αγαθού. Η καθολικότητα της αμαρτίας έφερε τον Υιό του ανθρώπου έως το σταυρικό θάνατο. Ο Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Οπότε, με τον ερχομό του Χριστού υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους μας μιας νέας αμαρτίας πολύ μεγάλης. Ποια είναι αυτή? Η απόρριψη της προσφερωμένης σωτηρίας, το Μέγα Έλεος. «Ήμι ήρθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ έχω. Νύν δε πρόφαση ουκ έχω υπέρ της αμαρτίας αυτών». Ιωάννου Ι Ε 22. Αντίδοτο λοιπόν της αμαρτίας είναι ο Ιησούς Χριστός, τα σωτήρια μυστήρια της Εκκλησίας Του, η οποία Εκκλησία στον κόσμο είναι. Ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνες, πρωταρχικός σκοπός του Ευαγγελίου, είναι η άρση της αμαρτίας και η βοήθεια των αμαρτωλών. Ο σοφός Γκέτε αναφέρει: «Ολόκληρος ο πολιτισμός πρέπει να εντείνεται στη μείωση των αντιδράσεων του προπατορικού αμαρτήματος στις ανθρώπινες κοινωνίες». Και ας μιλήσουμε τώρα περί μετανοίας. Η μετάνοια είναι μία σωτηριώδης έννοια με ασύλληπτη δύναμη που μεσολαβεί στην ψυχή του ενόχου, του αμαρτωλού ανθρώπου. Είναι ένα θαύμα ριζικής εσωτερικής μεταβολής και ψυχικής συναισθήσεως των αμαρτιών. Πηγαία εσωτερική μεταστροφή και αλλαγή βουλήσεως και τρόπου ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι αφύπνιση και επανάσταση κατά του παραστρατημένου ανθρώπου που είμαι θα πολύ. Είναι μία νίκηση συν Θεό κατά των δυνάμεων του κακού μέσα μας. Εφόσον ο ένοχος μετανοεί, έχουμε απονομή χάριτος. Είναι μία υπέρβαση και πορεία συμμετοχής στη χάρη του Θεού στη δωρεά του. Είναι ένα νέο σώμα και ουράνια δύναμη με την οποία επιβάλλεται στον κακό εαυτό του, οπότε αρχίζει η εξάρτηση από το Θεό. Παρότι ο άνθρωπος γενικά είναι πευθοκός, μεταπτωτικός, εν τούτης έχει εφόδια αντιστάσεως κατά του εσωτερικού του κακού, εάν θελήσει. Η μετάνοια του αμαρτωλού είναι ένας βασικός σταθμός στη ζωή του, και τούτο διότι έχουμε στροφή του νοός και της καρδίας και με προϋπόθεση τη συνέστηση εκ του ψεύδου στην αλήθεια, εκ του φθόνου και μίσους προς τη στοργή και την αγάπη, εκ της ανηθικότητος στη σοφρονισμένη ηθική ζωή κλπ. Η πρώτη λέξη του Χριστού όταν εξήλθε στο δημόσιο βίο ήταν «μετανοείτε»,
Στη συνέχεια ο θεάνθρωπος και φιλάνθρωπος τόνισε «Ουκ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Μάρκου Β, παράγραφος 18. Είναι η μετάνοια άφεση αμαρτιών και πηγή σωτηρίας. Είναι φάρμακο των πλημελημάτων, δαπάνημα των παρανομιών, όπλο κατά του διαβόλου, είναι ιατρίων αναιρετικών της αμαρτίας, δώρον ουράνιων, δύναμη θαυμαστή, χάρη την οικόσα, την των νόμων ακολουθίαν χωνευτήριων της αμαρτίας. Για την πραγματική μετάνοια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «Έστι δε μετάνοια το μικέτι τα αυτά τι είναι». Δηλαδή η μετάνοια είναι να μην ξανακάνεις τα ίδια. Και όταν υπό της αμαρτίας παλαιωθείς, υπό της μετανοίας ανακαίνισον σε αυτόν. Και ο Μέγας Βασίλειος «Νιν μετανόησον, ότε έξεστη, μη δε τότε, ότε ουκ έστι καιρός μετάνοιας». Το κήρυγμα της μετανοίας υποθέτει δυνατότητα μεταβολής και εκλογής μεταξύ αγαθού και καθού. Αυτό δε το κήρυγμα της θαυματουργής μετανοίας είναι το κύριο το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας του Χριστού. Έπονται τα άλλα, φιλανθρωπία κλπ. Θα λέγαμε δε ότι το γεγονός αυτό θαύμα της όντως μετανοίας είναι ίδιον της Εκκλησίας και μεσολαβεί σε αμαρτωλές ψυχές που έρχονται σε ψυχική συνέστηση με την ενεργό παρουσία της χάριτος του Θεού. Με άλλα λόγια, αμαρτωλές ψυχές ευρίσκουν τον χαμένο ψυχικό εαυτό τους με γινόμενο δύο βασικών παραγόντων, ανθρωπίνης θελήσεως και θείας χάριτος, η οποία πάντα αναμένει την μετάνοια των αμαρτωλών. Ως τούτο φάνηκε στην παραβολή του Ασώτη. Η μετάνοια των αμαρτωλών ψυχών είναι ένα καύχημα σιωπηρό της Εκκλησίας, αφού ενεργουμένη σωτηριώδους μετανοίας αρπάζει απολωλές ψυχές που επανέρχονται στην ηθική τάξη, οπότε προκύπτει και κοινωνικό όφελος. Τα παραδείγματα μεγάλων μάλιστα αμαρτωλών που μετανόησαν από την εποχή του Χριστού ως σήμερα είναι πολλά, πλην στους πολλούς άγνωστα. Η μετάνοια κοντολογής είναι ανθρώπινη απάντηση στο κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού. «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ να πάψω ημάς». Ματθαίου 11, παράγραφος 28. Το εσωτερικό ψυχικό αυτό θαύμα της μετανοίας ολοκληρώνεται με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως σε πνευματικό εξομολόγο ιερέα ορθόδοξο πάντοτε με την ανάγνωση της συγχωρητικής ευχής. Την εξομολόγηση όρισε ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα της Αναστάσεως στην πρώτη του εμφάνιση στους Αποστόλους με τις φράσεις «Αν τινόν αφείτε τα σαμαρτίες αφείεται αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτητε». Ιωάννου K23. Συνεπώς είναι πλάνη τα λεγόμενα, ότι εγώ τα λέγω στην εικόνα κλπ. Στην εικόνα προσευχόμεθα και ζητούμε πολλά. Δεν έχουμε άφεση αμαρτιών όπως ορισμένοι φρονούν. Μάρτυρες προς τούτο, όσοι εξομολογούνται οι οποίοι ζουν το ψυχικό γεγονός της αφέσεως των οποίων αμαρτιών τους. Το τίμημα των αμαρτιών μας προς ρύθμιση απαιτεί βαθιά συνέστηση και πάραυτα εξαγόρευση ή ομολογία στο επιτραχύλιο του ιερέως. Φυσικά ορθοδόξου ιερέως, όχι από αυτού που ασπάζεται τον Οικουμενισμό και τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ακολουθεί τη μία Αγία Καθολική Πατροπαράδοτη Εκκλησία του Χριστού. Μονόδρομος η μετάνοια και η εξομολόγηση για τον κύριο σκοπό της ζωής της σωτηρίας μας για την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ό,τι δε ο Θεός συγχωρεί το εξαλείφει από την ύπαρξη. Τελικά θα κολλαστούν. Κόλαση σημαίνει ανθρώπινη ύπαρξη βασανιζομένη. Όχι, οι μηδέποτε αμαρτήσατες και μάλιστα με βαριά αμαρτήματα, αλλά εκείνοι που δεν μετανόησαν και δεν εξομολογήθηκαν και με το να ζήσουν με μετάνοια και έργα άξια της μετανοίας. Άλλο όμως μετάνοια του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος αμέσως μετανόησε και επιβαλών έκλαιε, και άλλο η μεταμέλεια του Ιούδα, τον οποίο ο διάβολος είχε κάνει με τη θέλησή του οργανό του και τον έφερε σε απόγνωση, οπότε απελθόν απίνξατο. Περί δακρύων μετανοίας. Ένα συνοδευτικό της ειλικρινούς μετανοίας είναι τα πηγαία δάκρυα της μετανοίας. Ευπρόσδεξα στο Θεό όσο τίποτα άλλο εκ μέρους του αμαρτωλού και τα οποία άκρως ξεκουράζουν τον μετανοημένο άνθρωπο. Είναι τα δάκρυα σημείο εξαγνήσεως ξεπλέον την ψυχή. Το μελέδραμα των δακρύων συμβαίνει ως ξέσπασμα της ψυχής και ενώπιον του εξομολόγου. Είναι δε φορές που συμπαρασύρεται στο κλάμα ο εξομολόγος. Ζει και αυτός το συγκλονισμό τα ρίχτερ των μετανοούντων. Ταύτα και από προσωπική πείρα μας λέγει κάποιος εξομολογών δεκαετίας. Ο προφητάναξ Δαβίδ αφού μετανόησε έκλαιε «Εγεννήθη τα δάκρυά μου
άρτος ημέρας και νυχτός, Ψαλμός 41 παράγραφος 4. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοια ανισωτηρία αμεταμέλητων κατεργάζεται, Β' Κορινθίους Ζ' 10. Οι πατέρες της Εκκλησίας για τα δάκρυα της μετανοίας. Εστίνο δίνει λύπη, τιμιωτέρα και κατήφια πανηγύριος και γέλωτος ου καλού, δάκρυων επενούμενων, Γρηγόριος Θεολόγος, και δάκρυων στάξαν τη σωδυναμή το λουτρό του βαπτίσματος, και στεναχμός επίμοχθος επανάγει την χάρη προολίγων αναχωρήσασα, Γρηγορίου Νήσης. Πορνία μεν γάρ και όσα τη αυτά ρηφέντα διόλυτε και προς το μηδέ είναι χωρί λιθέντα της δάκρυση. Δηλαδή, οποιαδήποτε όλα λύνονται με τα δάκρυα. Μέγας Βασίλειος. Ουδέν ίδιον ευχάριστον οφθαλμών δε δακρυσμένων. Αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επίσης τονίζει, η αμαρτία εισέρχεται μηδιώσα και ιδέως. Ευχαρίστως. Εξέρχεται δε μετά πόνου κόπου και δακρύων. Ο Χρυσορήμων λέγει και τούτο. Εφροσύνη έχουση των δακρύων επηγέ. Τα δάκρυα, το άσβες των πυρ. Σβέσε δύνατε των ποταμών εκείνων του πρώτου βήματος ελκόμενων. Και ο Ιησούς Χριστός, ως ήγησεν την πόλη, έκλαψε επαυτή. Λουκά 19:42. Έκλαψε για την αμετανοησία των πολλών και για τα δεινά που θα ήρχονται για την ασέβειά τους. Έκλαψε για την ψυχική τους πόρωση. Όταν πάντως σε μετανοούντας υγροποιηθούν οι οφθαλμοί, πλέον ζουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι ένα τόσο εφρόσινο γλυκό ψυχικό κλίμα. Τότε συνεχώς το ζητεί η ψυχή του και τρέμουν και τρέμουν. Με τον μοναχικό τρίγωνα, με το πράσινο το τετριμένο, μπήκε εκεί μέσα μια φαινόταν πραγματική παροδία στα μάτια αυτών των χωρικών και θεατρικών ανθρώπων. Τι δουλειά είχε ο καλόγερος, ο γέρος καλόγερος μέσα στο Κορνίο. Είχε δουλειά, δηλαδή. Έκανε μεγάλη δουλειά. Εργασία βάθους. Μπήκε εκεί και μόλις είδε την ακριωμένη εικόνα της πρώτερας εκείνης παρθένου κόρης της Παϊσίας, δεν μπόρεσε να αντέξει, τ' άφησε να κυλήσουν από τα μάτια του πολλά δάκρυα, χοντρά δάκρυα, λαμπερά δάκρυα, πάστρα αυτά, αδερφοί μου, σαν τα διαμάντια, και έπεσαν κάτω στην βρωμερή εκείνη γη της αμαρτίας, της ανομίας. Γιατί κλαίγεις, λέει Πάτερ, τι έτσι. Ξανακατέβασε το κεφάλι του και έκλειδε. Ασφαλώς η προσευχή του ανέβηκε σαν γονίδα επάνω στον ουρανό και είπε, Χριστέ μου, πόσο αλλάσουν τα πράγματα. Το γνώριζα μικρό παιδάκι αγνό που άστραψε από την αγνότητα και την παρθενία και δεν μπορώ να την αναγνωρίσω. Δεν ήθελε να κλείσει τα μάτια του και δυσκολία έκλεισε τα μάτια του στο πρόσωπό της και εκείνη κατέβασε τα μάτια της, δεν τα άντεχε. Αυτόν τον έλεγχο τον πυρήκα. Δεν μπορούσε να ανθέξει εκείνα τα στραπηφόρα και στραπηβόρα εκείνα μάτια, τα αγνά μάτια που έβλεπαν τα όρια και τα μυστήρια του Θεού. Εκείνος ελεκτικά αυτή τη φορά την ξανακοίταξε και της είπε, κοίταξε με στα μάτια Παϊσία. Έμεινα άναυδη. Πού με γνωρίζει, πού γνωρίζει το όνομά μου. Κοίταξε με καλά στα μάτια παιδί μου. Και εκείνη με δυσκολία τα έστρεψε και βούρκωσαν πάλι για τελευταία φορά τα μάτια του και εκείνη δειλά με πολύ δυσκολία του λέει, γιατί γέροντα κλαις, γιατί παιδί μου βλέπω τον σατανά στα μάτια σου και στο πρόσωπό σου. Παιδί μου, είσαι σκλαβωμένος, σε ρωτώ, θέλεις να ελευθερωθείς, θέλεις να πέσουν οι αλυσίδες από την ψυχή σου που την έχουν ο διάβολος την έχει δεσμένη. Και λέγει, Πάτερ Άγιε, υπάρχει και για μένα μετάνοια. Υπάρχει, παιδί μου. Πότε να την διώξω, να την πραγματοποιήσω. Τώρα, παιδί μου. Έκανε εντύπωση στον Άγιο που λησμόνησε τα πάντα. Αυτή έλεγε προηγουμένως, θυμόσαστε, κάτι μπορεί να βγάλω, κανένα μαργαρίτη. Δεν ήξερε τι έλεγε, εννοούσε τον Μαργαρίτη, το δισαυρό των υλικών. Αλλά ο άλλος ο Μαργαρίτης, ο πολύτιμος Μαργαρίτης, ο δισαυρός των δισαυρών και της ζωής ο χορηγός, ο Πανάγιος Θεός,
στο πνεύμα το Άγιο που φωτίζει και καθαίρει και λαμπρύνει τις ψυχές που αναστέλνει τους πεθαμένους, τους νεκρούς, που δίνει ζωή στους παραλυτικούς από την αμαρτία, που δίνει το φως στους τυφλούς από την αμαρτία, από τον ζώο της αμαρτίας. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός μας και το πνεύμα του των Πανάγιων ήρθε και περιέλουσε την αμαρτωλή την πόρνη Παϊσία και την εβάπτισε, την ανακαίνισε για να συντριβεί το κάστρο του σατανά και να νιώσει μέσα της ένα τεκτονικό και κατακριμνήσεων σεισμό ο οποίος εσάρωσε πάνω ότι το επάνω. Έγινε νέος άνθρωπος και ξέχασε το λιλικό Μαργαρίτη και εσύ μέσα της ο πολύτιμος Μαργαρίτης ο Χριστός. Ξέχασε τα πλούτη της τα πάντα, με απλότητα, με αυτορμητισμό, με αγάπη, με έρωτα μανικό, ακολούθησε τον Άγιο Ιωάννη. Πού θα πάμε, ακολούθησε με τέκνο του Θεού. Τώρα είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι νέος άνθρωπος. Τώρα δεν θα βαδίζεις, θα πετάς στον ουρανό. Και πράγματι έτρεχε σαν το λιψασμένο δάση. Πετούσε πραγματικά. Είχε όμως πια βραδιά και περάσει μέρα και είχε βραδιά. Εκεί και φτάσει, είχαν φτάσει στην έρημο και ο Άγιος με τα χεράκια του, τα ροζιασμένα, τα σκηπικά, παραμέρισε σε ένα μέρος, έφτιαξε έναν τόπο, λίγη άμμο για να αποτελεί το προσκέπαλον και για να της πει να πλαγιάσει εκεί. Ενώ ο Άγιος σε ένα πιο μακρινό μέρος πήγε και αυτός, όχι για να πλαγιάσει, αλλά για να προσκεφτηθεί. Και έπεσε σε έκσταση. Και όταν έφτασε το μεσονύχτιο, είδε όραμα, πραγματικό όραμα, όχι μια πλάνη και μια φαντασίωση, όχι μια ουτοπία και ένα ψέμα, όχι δαιμονική αδερφή μου οπτασία, αλλά θεϊκή οπτασία. Τι είδε αγαπητοί μου, είδε εκείνο το βράδυ μετά από τα μεσάνυχτα, ένα πύρινο ποταμό να κατεβαίνει από τον ουρανό και να πέφτει επάνω στο σώμα της Παϊσίας. Ενώ συγχρόνως είδε αγγέλους να κρατούν στα χέρια τους, βέβαια ανθρωποπαθής η έκφραση και πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για αγγελικά ή για υπερούσια και υπερκρίθια πράγματα που βρίσκονται σε υπερέστηση κόσμων. Δεν είναι δυνατό κατάλογο. Οι αγγέλους, έτσι είναι δυνατόν, Θεός δίνει να δίνει οι Άγιοι επί τα θαυμαστά του. Οι αγγέλους να κρατούν την ψυχή της Παϊσίας και να ανέρχονται στον ουρανό. Και για να βεβαιωθεί αν είναι το πραγματικό όραμα ο Άγιος, το ταπεινός, δεν εμπίστευε ότι το άξιο είναι να δει τέτοια οράματα. Για να βεβαιωθεί, έτρεξε προς το μέρος της Παϊσίας. Την είδε απλωμένη στη γη, με τα χέρια σταυρωμένα, και να πλημμυρίζει από φως και να βοδιάζει το πρώτερον μολυσμένο από τις πορνείες και μοικείες και από κάθε ακαθαρσία, το πρώτερον βρωμισμένο σώμα, αν είναι τώρα εμβολιάζον Άγιο Λείψον. Ζωντανή είναι, νεκρή είναι, τι είναι. Με το πόδι σου την εσκούντισε. Πολλές φορές επανειλημμένος και διεπίστωσε ότι η Παϊσία δεν ανήκε πια στον κόσμο αυτό. Το σώμα τους υπήρχε κάτω απλωμένο στη γη που εμβολίαζε. Η ψυχή της ήταν στον ουρανό. Σ' έκανε προσευχή και είπε, Κύριε μου, αποκάλυψέ μου, πού είναι αυτή η ψυχή. Τ' άκουσε φωνή και είπε, μία ώρας μετάνοια ή το αρκετή για να ανεβάσει την ψυχή εκείνη ο Κύριος εις των ουρανών εις τα σκηνόμενα του Κυρίου τα αγαπητά που άσκητε καταναλύσκουν χρόνια, πολλά χρόνια τυκόμενοι επάνω στην άσκηση, επάνω στην κακουχία, στη χαμευνία, στη χαμεκητία, στις μετάνοιες, στις γονεπλησίες, στις παραδεταμένες αγρυπνίες και μεταδυσκολίες αποκτούν αυτό που απόκτησε σε μία ώρα η Παϊσία. Γιατί, ο ρωτά ο Άγιος, που τόσα χρόνια γι' αυτό σε πάλευε, στήθος με ορατούσια, με τον αγώνα των εκπομπών. Γιατί υπερμέτρος ηγάπησε τον Θεό και ειλικρινό, μετενόησε ειλικρινά. Βλέπετε το μεγαλείο της μετανοίας. Βλέπετε το... Θέλω τελειώνοντας να αναφέρω κάτι που παλαιότερα είπα και με παρεκάλεσαν ειδικά ορισμένα ευλογημένα παιδιά, θα το παραφέρουμε στο νου μας. Έτσι ώστε κι αν το γνωρίζουμε αυτό να μας ωφελήσει με την επανάληψη που κατά τον κύριο Ιερό Χρυσόστομο η επανάληψη είναι μητέρα της γνώσης και όσοι δεν το γνωρίζουν θα το αποτυπώσουν μέσα τους. Και πιο πολλοί μητέρες, αν συμβαίνει, μην γίνεται να έχουν καμένα παιδιά,
για να πάρουν φάρος και παρηγοριά, γλυκά παρηγοριά μέσα. Ήταν μια μητέρα, σας το λέω επιτροχάρη. Μητέρα πονεμένη, γιατί ήταν χείρα. Μητέρα ευαίσθητη, ή που είχε ένα μονάκριβο παιδί της. Αυτό ήταν το ιδαλμά της, αυτό και το παιδί της και ο σύζυγός της, αυτό ήταν η αγάπη της, έξε πόσο χρονός ανθρωπίνης, αυτό με όλη τη μέλεια το φρόντιζε. Φτωχή ήταν κιόλας. Δεν της έφτανε η ορφάνεια της, είχε και την πτωχία της. Αλλά όμως είχε πλούσια καρδιά, πλούσια αισθήματα. Τα χριστιανή μητέρα προσπαθούσε να φυτέψει στην καρδιά του παιδιού της το Χριστό μας. Έφευγε, πήγαινε στο σχολείο και έφυγαινε εκείνη χωρίς να το βλέπει εκείνο και το σταύρωνε. Παναγία μου, δικό σου παιδί είναι, φύλαξέ μου το. Προσευχή τα γόνατά της, πράγματι είχαν πιάσει κόμπους από τις συνεχείς εκτενείς δεής της, την παραστρατήσει το παιδί της. Όμως κάποιος σατανάς μπήκε στη διάνοιά του, κάποιος διάβαλος, όχι σε σαρκωμένος θα έλεγα, ένας κακός άνθρωπος, είστε και του μίλησε και το διέβαλε. Του μίλησε για κόσμους φανταχτερούς, για κόσμους ειδονών και απολαύσεων, για κόσμους που παρουσιάζουν βέβαια μια εξωτερική στριφνότητα, φαινομενική. Όμως την ουσία είναι εκεί και κρυμμένη η απώλεια της ψυχής. Και το παιδί δυστυχώς, να μην σας καταπονώ με λεπτομέρειες, παραστράτησε, εκτροχιάστηκε, έφυγε από το σπίτι, άφησε την χείρα μητέρα του και πήγε σε χώρα και αυτός ξένη και απεδίμησε και ζούσε άσωτα. Ζούσε, αγαπητοί μου, μια ζωή βορβορώδη, χτινόδη ζωή. Η μητέρα έκλε νύχτα και μέρα για το χαμένο παιδί της. Πέρασαν πολλά χρόνια. Πότε παρουσιαζόταν όταν έκανε τα χρήματά του. Χτυπούσε άσπρα κρακιά άτιμα τη μητέρα που την αγαπούσε προηγουμένως. Σκεφτείτε τι φοβερή διαβολή είχε υποστεί αυτό το παιδί. Πόσο πολύ ο διάβολος με τα πάθη που βρίσκει μέσα μας και τρέφεται και γίνεται ο Μυρμικολέων, που πάμε και άλλη φορά τον κόσμο τον Αγιονίκη, πόσο άνθρωπος κυραίνεται, πόσο χάνει, πόσο πέφτει ποιοτικά, χάνει την ανθρωπιά και γίνεται σκληρός, σκληρότερος και από τον γρανίτη. Και έτσι ερχόταν πολλές φορές, έδινε ραπίσματα στο πρόσωπο της θλιμμένης και τραυματισμένης μητέρας. Έφερε ό,τι έβρισκε μπροστά του, τα έκλεβε και έφευγε. Και τι είχε λίγα από τα λίγα εκείνα. Τα έτρωγε ασώτος, ξαναερχόταν πάλι το ίδιο. Αυτό αγαπητοί μου γίνεται. Σκεφτείτε τον πόνο της μητέρας. Παιδί μου, στα γόνατα έπεφτε. Κοίταξε τα δάκρυά μου. Σκέψου τους αναστεναγμούς μου. Σκέψου τα βάσανά μου. Τη θλίψη μου, τη δυστυχία μου. Είμαι ορφανή. Είμαι χείρα μητέρα σου. Μην ξεχνάς εκείνα τα τόσα που έκανα για σένα. Τίποτε, γρανίτη, άκαμπτο. Αφιέρας άκαμπτο. Έφευγε, πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθε πια σχεδόν είχε γεράσει. Και γεράσει πιο πολύ μητέρα από τα βάσανα και την πικρία και την θλίψη. Είχε πια ασπρισμένα τα μαλλιά της. Λιτιδιασμένη από τη θλίψη. Βέβαια δεν έκανε ωστόσο την ελπίδα της. Ήταν κι άνθρωπος πιστός. Και περίμενε ότι ίσως κάποτε ευδοκίσει ο Θεός και μιλήσει μέσα του και τον ταρακουνήσει και κατακριμινιστεί το κάστρο του σατανά μέσα στην καρδιά του και καθιδηθεί το βασίλειο του Θεού. Έρθει ευλογημένη μετάνοια και τον κάνει να συνέλθει. Καταλάβαινε, ήξερε, είχε μελετήσει εμβρυχθέστατα και έστεθε μέσα στην ουσία της παραβολής αυτής του ασώτου Υιού και ανέμενε και αυτή το άσωτο παιδί της. Και ο Θεός της το έδωσε. Το ποθούμε. Πότε αγαπητοί μου, σχεδόν πια είχαν περάσει 30 χρόνια περίπου, το έχασε το παιδί της ηλικία 18 ετών. 50 περίπου, 48 ετών, απεφάσισε να επιστρέψει. Πόσο όμως, και δεν είναι ανεπιτυχής η έκφραση ότι δηλαδή απεφάσισε, δεν απεφάσισε. Απεφάσισε ο Θεός να εισέλθει εντός. Σας παρακαλώ να προσέξετε το περιστατικό αυτό. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Διπλή εβδομάδα πέθους για την καρδιά εκείνης της μητέρας της Ολυμπής. Ήρθε και η Μεγάλη Παρασκευή. Δύο φορές πέθουν μέσα της. Το παιδί μου έρχεται η λαμπρή. Δεν γνωρίζω. Είχε πια αποκάμνη αγαπητή μου. Και γίνει πια αγριούλα.
ταιριασμένα, όπως σας είπα και προηγουμένως, από τη θλίψη και από τον πόνο του χαμού του παιδιού της. Μεγάλη Παρασκευή, χτυπούσαν οι καμπάνες και μέσα τις χτυπήσαν άλλες καμπάνες της απολίας του παιδιού της. Κύριε μου, κάνε θαύμα. Αξίωσέ με, δώσ' μου ζωή, έστω τουλάχιστον μέχρι την Αγία Λαμπρή, την Ανάστασή σου, να έρθω για μαρτωλή να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα σου και να παρακαλέσω για το παιδί μου. Κάνε το έλεος σου, Κύριε. Δώσ' μου δύναμη να συρθώ, να έρθω στην εκκλησά. Ήρθε και το μεγάλο Σάββατο το πρωί, δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησά. Πέφτασε και η ώρα σχεδόν της Αναστάσεως. Πήγε στην εκκλησία, σέρνοντας σχεδόν. Κάθισε σε μια γωνιά κάτω του Νάρθηκα. Δεν είχε κουράγιο όλων τα πρόσωπα, ήταν λαμπρά, λαμπρή ήταν. Όλοι χαρούμενοι, όλοι με αγωνία, ιερά αγωνία, όταν να βγει ο λειτουργός να δώσει το, από την ώρα πύλη το φως της Αναστάσεως. Όταν ακούσουν τα ωραία εκείνα δίμορφα άσματα του θεοτυπής ύμνους της Αναστάσεως, Αναστάσεως ημέρα, λαμπριθών με λαοί, λαμπρή μέσα τους χαρά, μέσα τους φως, εκείνη είχε ένα σκοτάδι πικρίας και θλίψης. Ένα μόνο υπήρχε κατηλάκι μέσα της που με το αχρό φως έδειχνε κάτι που θα γίνονται με το λίγο. Ήταν το ιερά κανδύλα της ελπίδος που είχε στο Χριστό μας. Εκείνη την ώρα που η μητέρα ήταν εκεί παραχωνιασμένη σε κάποια γωνιά του Νάθηκα που σας είπα. Και ο πολλής κόσμος κατάμεσα στην εκκλησία εκείνη την ημέρα της λαμπρής. Την ίδια ώρα το παιδί της έρχεται στο σπίτι. Πρέπει κλειστά όλα. Δεν ξέρω, έσπασε στους φράχτες το παράθυρο, μπήκε μέσα. Με μανία σατανική να αρπάξει κάτι άλλο. Είχα τελειώσει πάλι τα χρήματά του. Λαμπρή δεν σκέφτηκε τι να γίνεται. Είδε κλειστό το σπίτι, σκέφτηκε, υπάρχει η μητέρα του, ζει τίποτα τόσο άσπρα. Μπαίνει μέσα ρημανώντας, αν θέλετε, στο δωμάτιο, ανοίγει βία κάτι αρμάρια να πάρει κάτι χρυσαφικά παλιά που είχε όταν ήταν σε μια εποχή ευμαρίας τότε με τον σύζυγό του. Σε μια κατάσταση ευκατάστατη δηλαδή. Να συνεχίσει το βίο τον άσο. Φεύγοντας πήγε από το δωμάτιο που ήταν το δωμάτιο της μητέρας. Λίγος και εκεί και βρήκε τίποτα άλλο και το αρπάξει. Εσιάζοντας εκεί προς το κρεβάτι της δίπλα το κομωδίνο, επάνω μια εικόνα της Παναγίας και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και εγώ ήταν ένα κερί. Το ξέχασε η μητέρα από τη θλίψη της. Δεν σκέφτηκε μήπως κάποια πυρκαγιά, τα πόδια προς η ώρα, το ταπεινό σπιτικό. Έφυγε, το ξέχασε και ξέχασε και κάτι άλλο. Ένα έγραψε με τα χέρια της, τάψε μπροστά στην εικόνα της κυρίας του τόπου. Ένα το τελευταίο της σύγγραμμα, το σύγγραμμα της αγάπης της, της αγωνίας της. Έλεγε, Παναγία μου, γίνω έλεος, η μητέρα του ελέους. Δεν είμαι άξια να απευθυνθώ στον Υιό σου και Θεόν ημών. Η αμαρτωλή σύπουσε με σύντρια. Σύπουσε η μητέρα της ασπλαχνίας και του ελέους. Με σύντευσε στον Υιό σου και Θεό. Απόψε που είναι η λαμπρή, που είναι η ανάσταση του Υιού σου και Θεού μας, δώσε με το θείο φως που βγαίνει από τον ζωοδόχο τάφο μια ακτίνα θείου φωτός στη μαυρωμένη καρδιά του παιδιού μου να έρθει στον εαυτό του να μετανοήσει. Και έγραψε λοιπόν όλα αυτά που σας είπα μέσα σε ένα χαρτί και τα άφησε εκεί. Τα είδε εκείνος, τα διάβασε, είδε τη λαμπάδα. Πού είναι η μητέρα μου, αυτό καίει. Κλειστά τα πάντα και τα παντζούρια και οι πόρτες και τα παράθυρα. Είναι και αυτό, τι είναι άραγε, το διάβασε. Και ήρθε σε αυτόν, αγαπητοί μου. Αυτός ο γρανίτης μαλάχτηκε, γονάτισε, έκαψε τον αφιένα του. Μέσα του ήρθε η ευλογημένη στιγμή του μεγάλου μυστηρίου της μετανοίας. Ό,τι έκανα, πόσες φορές χειροδίκησα στη μητέρα μου, πόσες φορές την ελείπησα. Τόσα χρόνια ούτε καν σκέφτηκα να ζει και αυτή με περιμένει. Λέει στο τέλος μάλιστα εκεί του γράμματός της, θα ήθελα, Θεέ μου, Παναγία μου, να κάνεις το ελαιό σου, έτσι ώστε απόψε οπωσδήποτε, αν είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου, γιατί δεν αισθάνομαι με κατέληξη την δυνάμεις. Αν είναι τελευταία ζωή, το τελευταίο Πάσχα για μένα, θα είναι το Πάσχα της ενώσεώς μου με το παιδί μου. Το Πάσχα της επιστροφής, της μετανοίας του παιδιού μου. Έτσι κατέληξε. Εκείνος μαλάχτηκε και λέγει, τόσο άσπλαχνος εγώ, τόσο άτιμος εγώ, υπάρχει για μένα έλεος.
Πού να είναι η μητέρα μου, ζει άραγε. Αλλά πρέπει να ζει. Να το κελί εδώ μπροστά ακόμη αναμένω. Πού να είναι, στην εκκλησία. Εκεί ήταν η καταφυγή της. Εκεί η παρηγοριά της. Εκεί θα πάω κι εγώ, λέγει. Μόλι τη βρώμα της ψυχής μου, εκεί θα συρθώ. Και τρέχει, αγαπητή μου, μπαίνει μέσα στο πλήθο. Πήγε αυτό σε κάποια γωνιά, κατάλαβε την αμαρτωλότητά του, τη συνειδητοποίησε. Μετανόησε, είχε ήδη μετανοήσει. Και κλιμιστήρι το κάστρο του Σάτανα μέσα. Και όταν ήρθε η ώρα, η πεμπτουσία δηλαδή, της φρικτής μυσταγωγίας, όταν δηλαδή ο λειτουργός του εψίστου θα εξήρχεται για να μεταδώσει το πόμα το καινούργιο, θα μεταδώσει το σώμα το αναστημένο και το αίμα του Χριστού μας, του λυτρωτού μας. Όλοι λαμπαδοφόροι, σερασχόροι, όλοι θεοφόροι, κοινωνημένοι την Κυριακή της Αναστάσεως, με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, το αναστημένο, τελευταία αρκόταν και η μητέρα η πονεμένη. Ήρθε σχεδόν ξερνόμενη αυτή. Άνοιξε το στόμα της και κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλοι είχαν σχεδόν τελειώσει. Μια φωνή ακούστηκε. Πάτερ μου και εγώ αμαρτωλός. Εγώ ο φωνέας που φώνευσα τη μητέρα μου κάνει να κοινωνήσω. Φοβάμαι μη πεθάνω. Είχα μια μάνα έκανε δημοσία εξομολόγηση. Η μητέρα ξαφνιάστηκε. Η Παναγία μου έκανε στο θαύμα. Όλοι έκλαιγαν αγαπητοί μου. Και παρακάλεσε ο λειτουργός. Πέστε ένα Κύριε λέσιο για την ψυχή αυτή. Και εγώ θα την κοινωνήσω. Σκέπταμε και τη μητέρα αυτή. Ήρθε δειλά και ηρεμήθη. Άνοιξε το στόμα του και κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας, τη μητέρα στο παιδί της. Και έφυγαν αγαπητοί μου. Ξεψύχησαν. Και έφυγαν σαν ομάδες αναμένες πάνω στο αιώνιο Πάσχα. Στη βασιλεία την άφητο και τη δεύτερη του Κυρίου μας. Βλέπετε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Βλέπετε το μεγαλείο του μυστηρίου της μετανοίας. Ω μητέρες, αν είστε πικραμένες από τα αποστατημένα παιδιά σας, σκεφτείτε τον ουράνιο πατέρα μας και τον άσωτο Υιό. Παρακαλέστε τα άσωτα παιδιά, δέχτημι σε αυτόν. Ναι, αδερφοί μου, αυτό είναι το σπουδαίο. Τα σβήνει όλα τα άλλα αυτό μας. Τα σβήνει, αγαπητοί μου, το παρελθόν μας. Ο Υιός Χρυσόστομος που σας προανάφερα μας λέγει, αδέρφια μου, συναμαρτωλή μου, είναι ο πατήρ της οικονομίας και της αγάπης. Ο πατήρ της μετανοίας έτσι ονομάζεται. Φέρτε μου τα αμαρτήματά σας. Αυτά όλα με τα δικά μου αμαρτήματα. Ποιος ο Θεός πατήρ, τέτοια ταπείνωση ευλογημένος. Θα τα ρίξουμε, λέγει, μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Είναι κάρβουν ένα μέρα μόλις πέσουν μέσα στον ωκεανό, θα σβήσουν όλα. Τι είναι τα αμαρτήματά μας, φρήγανα. Θα τα κάψει η φλόγα, η Αγία Φλόγα της Πεντηκοστής, της αγάπης του Τριαδικού μας Θεού. Ναι, αδερφοί μου, ας μην αποκάμβουμε. Και τώρα που είναι οι Άγιες αυτές οι μέρες του Αγίου Τριωδίου, που σε λίγο θα μας πάρει με την...